Με λένε Φάνη Λαμπρόπουλο. Κάνω ποδήλατο σχεδόν όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Τι σημαίνει για μένα το ποδήλατο. Αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα. Ναι, ρε, το ποδήλατο για μένα είναι η ζωή μου. Με το ποδήλατο ξεκινάει και τελειώνει η μέρα μου. Το πρώτο μου ποδήλατο μου το έκανε δώρο ο πατέρας μου. Ήταν σε ηλικία 6 μηνών. Ένα μικρό BMX με βοηθητικές ρόδες. Εντάξει, όπως και να είναι, οι αναμνήσεις αυτές δεν φεύγουν, ρε, ποτέ. Ναι, το ποδήλατο είναι ένας φίλος. Είναι ένας καλός φίλος που δεν μιλάει. Δεν μιλάει, αλλά νομίζω πολλές φορές σ' ακούει, ρε, εσύ. Κι ας μην μιλάει. Το καβαλάω και εξαφανίζομαι από όλους, από τα πάντα. Με το που βγαίνω στο δρόμο, μου φεύγουν και τα νεύρα, μου φεύγουν οι σκοτούρες καθημερινότητας. Πού πας, ρε μαλάκα, πού πας, τραβομάρα, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Τι να σου πω, το κολάν σου έλειπε μόνο. Άντε προχώρα, τελείωνε. Εντάξει, είναι μια αίσθηση την οποία άμα δεν την έχει ζήσει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι σου λέω. Μπορώ να μιλάω ώρες για το ποδήλατο βασικά. Θες να φάμε κανένα σουβλάκι. I'm hunting shadows in the dark in steaming jungles of the world. Δεν το συζητώ, η ώρα της βόλτας είναι ιερή. Δηλαδή όσο είσαι στη φάση που κάνεις τη βόλτα σου, κοιτάς το δρόμο, τον κόσμο. Για πολλούς ίσως είναι, ξέρεις, σε θεωρούν και σε εισαγωγικά τον τρελό της γειτονιάς που είναι με το ποδήλατο. Ξέρεις, γενικά οι άνθρωποι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδήλατο μας έχουν για λίγο ότι δεν πατάμε και πολύ στη γη. Μπορεί να έχει και μια δόση αλήθειας αυτό. Δεν είμαστε και ο ορισμός του μέσου πολίτη. Σίγουρα είναι το πιο οικολογικό και οικονομικό μέσο που υπάρχει, να μην κακά τα ψέματα. Τα μόνα κάψιμα που χρειάζεται εσύ είναι αυτό εδώ πέρα μέσα. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Σίγουρα είναι μια μορφή επανάσταση, δεν υπάρχει, δεν το συζητώ. Ο ποδηλάτης εξορισμού είναι κόντρα στο κατεστημένο. Ιδίως ο Έλληνας ποδηλάτης δεν είναι όπως είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο Έλληνας ποδηλάτης δεν είναι κάποιος που είναι φραγκάτος και το ασκάει ο πατέρας του να πάει να πάρει ένα ποδηλάτο 3.000 ευρώ. Δεν το παίρνει για να είναι ποζεράς και να τον κοιτάνε. Αυτά δεν γίνονται πέρα στην Ελλάδα. Γεια σας. Γεια σας, κορίτσια. Θέλετε να κάνω φωτογραφία. Αυτά τα καλά του ποδηλάτη, ελάτε. Ελάτε. Ναι, ναι, έλα. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ποδηλάτη, έχει να κάνει ότι. Αλλά ας πάμε πίσω στην επανάσταση πάλι. Τα βράδια φτιάχνουμε παρέες. Εντάξει, βολτάρουμε ασταμάτητα. Πεζοδρόμια, δρόμοι. Εντάξει, δεν υπάρχουν διαχωρισμοί για εμάς τους ποδηλάτες. Δηλαδή, όλα είναι ένα, ρε παιδιά. Η γη είναι μία και είναι δικιά μας. Τι πάει να πει τώρα, δεν ξεχωρίζω τέτοια πράγματα. Είναι διαφορετικό, δεν είναι. Είναι εδώ. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Έχουν βγει τόσες παροιμίες, τόσες λαϊκές ρίσεις. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λέει ρόδα είναι και γυρίζει. Δηλαδή, πόσο νόημα. Ρε εσύ, το ποδήλατο πλέον είναι σαν τζάντα. Το παίρνεις μαζί σου όπου θες. Χωράει παντού. Εκεί κάνει διαφορά. Το κορυφαίο που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό λέει ότι εμείς οι ποδηλάτες είμαστε τεμπέληδες και ενοχλούμε τον κόσμο που οδηγάει και κάτι βλακίες. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος για ποιο λόγο το κάνω εγώ και ότι είναι κάτι εσωτερικό τελείως. Δεν είναι μόνο για να. Σίγουρα είναι κάτι εσωτερικό, αλλά είναι κάτι πολύ χρηστικό. Δηλαδή, δεν έχεις δει πολύ κόσμο να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με το ποδήλατο. Όχι. Αλλά θέλω να πω, το ποδήλατο πέρα από αυτά που σου λέω τόση ώρα, δεν είναι μόνο για μετακίνηση με στην πόλη. Δηλαδή, οκ, να πάω να πιει ένα ποτό με την παρέα σου, το καταλαβαίνω. Αλλά μπορεί να κάνει και δουλειές, δεσύ. Ρόδα, ρε, είναι και γυρίζει. Το έχουμε. Εντάξει, παιδιά, stop. Κομπλέ. Ρε, εσύ, Γιώργο, πού έχεις παρκάρει. Εδώ. Θα με πας σπίτι, ρε, φίλε. Τώρα πονάει ο κόλος μου, τώρα, ναι.
ποδήλατο. Για το γύρισμα το φέραμε, μαλάκα, γιατί